Λοιπόν, Όλγα, πριν από λίγο, ο Ανδρέας Λοβέρδος ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής ότι ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μιλτιάδης Εύερτ, έφυγε από τη Βουλή. Έφυγε από τη ζωή πριν από λίγα μέρα και από τη Βουλή και από όλους βεβαίως τους πολιτικούς. Την είχε τιμήσει εδώ τη Βουλή με την παρουσία του πάρα πολλά χρόνια και αυτή τη στιγμή εκπρόσωποι όλων των κομμάτων αναφέρονται στην απώλεια του Μιλτιάδη Εύερτ. Ήταν ένας πολιτικός που σημάδεψε με την παρουσία του την δημόσια ζωή και ως Δήμαρχος Αθηναίων με την πρώτη ελεύθερη ραδιοφωνία το 1984, αλλά βεβαίως και ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τα χρόνια που ήταν σε αυτό το πόστο και το δυναμισμό που όλοι έχουμε γνωρίσει και όλοι οι πολίτες ξέρουν όταν ήταν σε αυτά τα πόστα και ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ως Δήμαρχος Αθηναίων και βεβαίως ως υπουργός σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Ανδρέας Λοβέρδος εξέφρασε τη θλίψη του και την οδύνη του και βεβαίως οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων, Όλγα. Και μέχρι την τελευταία στιγμή, Γιάννη, ο Μιλτιάδης Εύερτ εξακολούθησε να είναι παρόν, εξακολούθησε και με αρθρογραφία και με παρεμβάσεις του να λέει την άποψή του για τα πράγματα, ορισμένες φορές παίρνοντας μια θέση η οποία δεν ήταν, και αυτό βέβαια του επιτρεπόταν από το ρόλο που εν συνεχεία είχε κατακτήσει, που δεν ήταν ακριβώς η θέση του κόμματός του. Νομίζω ότι ποτέ ο Μιλτιάδης Εύερτ δεν δίστασε να πει την άποψή του και δεν δίστασε να κάνει αυτό που θεωρούσε σωστό, είτε όταν ήταν στην αντιπολίτευση, είτε όταν ήταν στην κυβέρνηση. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε τις πεπιθήσεις του, υπηρέτησε το ρόλο του στην πολιτική με τον καλύτερο τρόπο. Οφείλω να πω, και αν μου επιτρέπετε να κάνω τη μικρή αυτή φράση, θα έλεγα ότι η μεγάλη στιγμή της καριέρας ήταν ο Δήμος Αθηναίων. Δηλαδή, αν μπορούσα να απομονώσω από αυτή τη μεγάλη πολιτική σταδιοδρομία ποιο ήταν ίσως το πιο λαμπερό σημείο, θα έλεγα ότι ήταν η τετραετία 86-90-89, τριετία ήταν στο Δήμο Αθηναίων, με τον ανέφερε και ο Δημήτρης Τάκης με όλες τις καινοτομίες τις οποίες έφερε τώρα στο Δήμο. Mm. Χωρίς να σημαίνει βεβαίως ότι όλα αυτά που ακολούθησαν δεν ήταν μια πολύ ζωηρή, πολύ άνθρωπος της πεποίθησης, που μια παρουσία δυναμική και πολύ επικοδομητική στην πολιτική ζωή. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του, αυτό είναι το λιγότερο μπορούμε να πούμε από εδώ. Αυτά. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αυτή η τριετία που στην οποία αναφέρεται ο Γιάννης Παύλου είναι όντως η τριετία στη διάρκεια της οποίας ο Μιλτιάδης Εύερτ απέκτησε και το παρατσούκλι το οποίο τον συνόδευε εν συνεχεία, δηλαδή το παρατσούκλι του μπουλντόζα, του ανθρώπου. Αυτό το είχε πάρει νωρίτερα, όταν ήταν υπουργός στην κυβέρνηση Καραμανλή. Εκεί το απέδειξε πάντως, διότι πράγματι εκεί στη διάρκεια αυτής της τριετίας δεν δίστασε να κάνει συγκρούσεις, να κάνει ανατροπές. Ο Γιάννης Καψής ως διευθυντής των νέων του είχε κολλήσει το παρατσούκλι μπουλντόζας για να του κάνει κριτική. Αλλά του Μιλτιάδη του άρεσε και το κράτησε και το πήρε. Το έκανε σημαία του. Ο Μιλτιάδης Εύερτ ήταν, νομίζω, μια από τις εμβληματικές φυσιογνωμίες όλης της του μεταπολιτευτικού κύκλου. Ήταν νέος φέρελπης υφυπουργός στην πρώτη κυβέρνηση Καραμανλή. Έχει διανύσει μια μεγάλη διαδρομή. Ήταν, αυτό που τον χαρακτήριζε πάντα, ήταν ένας άνθρωπος πολύ δυναμικός, πολύ εξωστρεφής. Ένας άνθρωπος που δεν είχε κακίες, δεν κρατούσε κακίες. Με εμάς τους δημοσιογράφους είχε πάντα μια σχέση πολύ ζωντανή. Τσακωνόμασταν μαζί του, μας έβριζε, φιλιόμαναμε. Ήταν ανοιχτός όμως τη διαφορετική άποψη. Ήταν το υπόδειγμα ενός μαχητικού πολιτικού που πίστευε στις απόψεις του και μαχόταν για αυτές μέχρι τέλους, χωρίς να είναι ποτέ αδιάλακτος. Χωρίς να είναι ποτέ φανατικός και μονοκόμματος. Ήταν ανοιχτός στη διαφορετική άποψη και ερχόταν σε επαφή με ανθρώπους από όλα τα πολιτικά μετερίζια. Ήτανε, δηλαδή, είχε ανοιχτό το μάτι και το αυτί και προς την πλευρά των ανθρώπων της αριστεράς. Να υπενθυμίσω ότι όταν έφτιαξε το 1984, εγώ δεν μετείχα τότε, δεν είχα καμία σχέση με το ραδιόφωνο αυτό, αλλά οφείλω να πω ότι τότε είχε επιλέξει δημοσιογράφους από όλους σχεδόν τους πολιτικούς χώρους. Χωρίς καμία μεροληψία, και τότε ήταν. Τώρα το θεωρούμε αυτονόητο, γιατί έτσι γίνεται τώρα. Ήταν άλλες εποχές. Το 1986 τότε δεν ήταν καθόλου αυτονόητο. Ήταν πραγματική επανάσταση. Και μπορώ να σου πω, διότι εγώ τότε ήμουν πολιτικός συντάκτης του Ριζοσπάστη και με κάλεσε να μου δώσει εκπομπή στο 1984, μάλιστα, την πρώτη μέρα της λειτουργίας του. Mm-hmm. Μαρία. Και πάντως, Όλγα, επικοινωνούσε με τους δημοσιογράφους μέχρι λίγο πριν το τέλος και είχε πάντοτε μια εξαιρετική σχέση μαζί μας, αντίλασε απόψεις μαζί μας. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν οι φήμες λίγο πριν τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2009, ότι η σχέση του με τον Κώστα Καραμανλή είναι σε ένταση, ότι ο ίδιος επιμένει να είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας και κάποιοι από τη Ριγίλη τότε πίεζαν ότι δεν θα ήθελαν να είναι. Ο Μιλτιάδης Εύερτ ο ίδιος μου εξήγησε σε μια πραγματικά τιμητική και πολύ ωραία κουβέντα ότι ο ίδιος είχε αποφασίσει να φύγει από την πολιτική. Και για τον λόγο αυτό, στις 19 Σεπτεμβρίου, είχε στείλει ο ίδιος επιστολή τότε στον τότε πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, που του ανακοίνωνε την πρόθεσή του να φύγει από την πολιτική. Έτσι σταμάτησε και η συζήτηση για το αν θα είναι επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι αποφάσισε να φύγει από την πολιτική για να ανοίξει δρόμο στους νέους, όπως έλεγε ο ίδιος πριν το ανακοινώσει και επισήμως, και ήξερε τον τρόπο και τον χρόνο στον οποίο έπρεπε να φύγει.
το έκανε και όταν βρισκόταν στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, το έκανε και όταν αποφάσισε να αποχωρήσει από την πολιτική. Με έναν πολύ γενναίο τρόπο, με έναν τρόπο ανοιχτό, που έδειχνε ότι ήξερε πότε κλείνει ο κύκλος. Να πω ένα σημείο που δεν το είπαμε, γιατί είναι ίσως ανθρώπινο. Ήτανε ο μεγαλύτερος φιλόζωος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Ένας άνθρωπος που αγαπούσε πραγματικά τα ζώα και μέχρι πέρα τέλος. Τα σκυλιά, τα πολλά που είχε, είχε και τον περίφημο πίθηκο τον Αζάνια. Θέλω να πω ένα άνθρωπο που αγαπούσε πάρα πολύ τα ζώα. Και επειδή εγώ θεωρώ ότι οι καλοί άνθρωποι είναι καταρχήν αυτοί που αγαπούν τα ζώα, μετά συζητάμε να αγαπούν τους ανθρώπους, ήταν ένας καλός άνθρωπος. Να δούμε στο σημείο αυτό το ρεπορτάζ με τους βασικούς σταθμούς στην διαδρομή, την πολιτική διαδρομή του Μιλτιάδη Εύερτ. Ο Μιλτιάδης Εύερτ γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12 Μαΐου του 1939. Αποφύτησε από την ΑΣΟΕ, το σημερινό Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ακολούθησε περαιτέρω σπουδές στην πληροφορική. Ήταν παντρεμένος με τη γνωστή φωτογράφο Λίζα Βάντερπουλ, με την οποία απέκτησε δύο κόρες. Πριν ασχοληθεί με την πολιτική, ήταν οικονομικός και διοικητικός διευθυντής μεγάλων βιομηχανιών και οργανωτής επιχειρήσεων και τραπεζών. Είχε εργαστεί ως οικονομικός σύμβουλος στην Εμπορική Τράπεζα και ως οικονομικός και διοικητικός διευθυντής στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Το 1957 εγγράφεται μέλος της ΕΡΕΝ, νεολαίας της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης, και έξι χρόνια μετά, το 1963, αναλαμβάνει και τη διοίκησή της. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας των συνταγματαρχών, λόγω της αντιστασιακής του δράσης, του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα. Από τα ιδρυτικά μέλη της Νέας Δημοκρατίας, το 1974, βάζει για πρώτη φορά υποψηφιότητα μετά από προσωπική πρόσκληση του Κωνσταντίνου Καραμανλή και εκλέγεται βουλευτής στην πρώτη Αθηνών, ενώ δύο χρόνια αργότερα συμμετείχε για πρώτη φορά σε κυβερνητικό σχήμα ως υφυπουργός οικονομικών. Το 1977 εξελέγει πρώτος βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, ενώ το 1985 τοποθετήθηκε επικεφαλής της λίστας και επανεξελέγει βουλευτής στην πρώτη Αθηνών. Το 1986 αποφασίζει να διεκδικήσει το Δήμο Αθηναίων και καταφέρνει να τον κερδίσει στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου με ποσοστό 54,5%. Στο αξίωμα του Δημάρχου παρέμεινε από την 1η Ιανουαρίου του 1987 έως τις 3 Μαΐου 1989, οπότε παραιτήθηκε για να πάρει μέρος και πάλι στις βουλευτικές εκλογές. Επί της δημαρχίας του δημιουργήθηκε ο 984, ο πρώτος δημοτικός ραδιοσταθμός στην Ελλάδα, και προχώρησε σε πολλές καινοτομίες και παρεμβάσεις στη διοίκηση, το περιβάλλον, την τέχνη, τον πολιτισμό και την υγεία. Το 1990 υπήρξε μέλος του τομέα πολιτικού σχεδιασμού της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα της Νέας Δημοκρατίας και στις δημοτικές εκλογές της 14ης Οκτωβρίου του 1990 συμμετείχε και εξελέγει πρώτος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων με το συνδυασμό Νέα Αθήνα του Αντώνη Τρίτσι που υποστηρίχθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Στις 26 Οκτωβρίου του 1991 διαφωνεί με τον τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη για τις αποκρατικοποιήσεις και υποβάλλει την παραίτησή του από το Υπουργείο Προεδρίας, η οποία και γίνεται δεκτή. Στις 3 Νοεμβρίου του 1993, μετά την εκλογική ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την παραίτηση Μητσοτάκη, διεκδικεί την αρχηγία του κόμματος και καταφέρνει να εκλεγεί πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σε ηλικία 54 ετών, λαμβάνοντας 141 ψήφους σε σύνολο 182 εκλεκτόρων. Ο αντίπαλός του Ιωάννης Βαρβιτσιώτης έλαβε 37 ψήφους, ενώ 4 εκλέκτορες δεν ψήφισαν κανένα υποψήφιο. Αισθάνομαι και την ανθρώπινη συγκίνηση, αλλά κυρίως αισθάνομαι την πολιτική ευθύνη. Εναπόκειται σε μένα να αποδειχθώ άξιος της εμπιστοσύνης σας, των περιστάσεων της παράταξης και της πατρίδος μας. Παρέμεινε στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας μέχρι τις 21 Μαρτίου του 1997, όπου και κατά τη διάρκεια του 4ου Συνεδρίου της Παράταξης εκλέγεται νέος πρόεδρος του κόμματος, ο Κώστας Καραμανλής. Ήταν συχνά ομιλητής σε συμπόσια και διασκέψεις για την ευρωπαϊκή συνεργασία, ενώ δημοσίευσε πολλά άρθρα για θέματα οικονομικά, αμήνης, ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής. Έχει συγγράψει αρκετά βιβλία, μεταξύ αυτών «Καραμανλής ο αναμορφωτής», «Η Ελλάδα στον κόσμο που έρχεται», «Ειρηνική επανάσταση για τη νέα εποχή». Να επιστρέψουμε στη Βουλή.